ο Θεός βοηθήσει. Ουρές από τα χαράματα και πάλι στην Πάτρα, έξω από τα γραφεία του κοινωνικού οργανισμού από πολίτες που ήθελαν να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους για να ενταχθούν στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Πόση ώρα θα εξυπηρετηθείτε, τι σας λένε? Από τις 6.30 ώρα το πρωί έχω. Από τις 6.30 ώρα το πρωί περιμένετε εδώ? Ναι, να κάνω. Και έχω το 25 νουμεράκι και έχει περάσει το 14. Από τις 6.30 ώρα το πρωί? 6.30 ήρθα και πήρα νούμερο. Πήρα το 25. Ανοίξανε στις 8 και ακόμα η ώρα είναι. Ποιος ξέρει πότε. Πάει 10. Πάει 10. Έχουμε νούμερο. Πήρα νούμεράκι και περιμένουμε στην αναμονή. Γίνεται χαμός. Πόση ώρα περιμένετε? Εγώ έκανα 3 μέρες για να το φτιάξω. Τα φτιάξατε τελικά? Όχι. Ακόμα περιμένω στη σειρά. Δεν βγαίνει τίποτα. Ελάς το μεγαλείο, κοπέλα μου. Μπαλάκια από τα ΚΕΠ εδώ, από μεθαύριο Δευτέρα Τρίτη, και έχει ο Θεός αν θα γίνει. Το επίδομα της ντροπής πάντως, βλέπουμε ότι ο κόσμος... Έτσι είναι, έτσι μας καταντήσανε, Τσίπρας και πάλι Τσίπρα. Πολλοί έσπευσαν στα γραφεία του οργανισμού στην Γούναρη από τα ξημερώματα. Αρκετή ώρα μάλιστα πριν να ανοίξουν τα γραφεία. Η αναμονή εδώ, η ταλαιπωρία, μεγάλη. Μεγάλη ταλαιπωρία και αναμονή. Τα δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά τα φτιάχνεις όμως, είναι εντάξει, δεν είναι... Άρα η όλη διαδικασία βρίσκει τείχος στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή. Γιατί αν τα κάνανε οι λογιστές, που δεν μπορούν να τα κάνουν οι λογιστές, πας στο ΚΕΠ, δεν σε διώχνουν από εκεί, πήγαινε στο Δήμο. Δηλαδή γίνεται, ένα κουβάρι, ένα αναβρασμός. Ο Δήμος Πατρέων εκτιμά ότι περισσότεροι από 20.000 συμπολίτες θα καταθέσουν αιτήσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Παρά το γεγονός ότι το σύστημα πέφτει συνεχώς. Από την πλευρά του Δήμου, αυτό που μπορεί να γίνει και αποφασίστηκε είναι η υπηρεσία να παραμένει ανοιχτή και το μεσημέρι.